Προϊόν φυσική προέλευση, φιλικό προ το περιβάλλον, 100% βιολογικό. Αυτέ είναι μερικέ από τι εντυπωσιακέ ετικέτε που πολλέ εταιρείε φραγίζουν τα προϊόντα του για να τραβήξουν την προσοχή των καταναλωτών. Είναι όμω αξιόπιστε αυτέ οι ετικέτε. Περίπου το 53% των περιβαλλοντικών ισχυρισμών που διατυπώνονται από εταιρείε εκτιμάται ότι παρέχουν ασαφεί, παραπλανητικέ ή αβάσιμε πληροφορίε. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την Κομισιόν, η οποία την Τετάρτη παρουσίασε νέου κανόνε για την πάταξη του φαινομένου που είναι γνωστό ω green washing. Πράσινο ξέπλυμα στα ελληνικά. Η νέα οδηγία υποχρεώνει τι εταιρείε να υποστηρίζουν τους περιβαλλοντικού τους ισχυρισμού με αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία, προκειμένου να προστατεύουν του καταναλωτέ από το παραπλανητικό μάρκετινγκ. Η επαλήθευση πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να πραγματοποιείται πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Η πρόσβαση των καταναλωτών πρέπει να είναι πολύ εύκολη. Θέλουμε πρώτα απ' όλα οι καταναλωτέ να λαμβάνουν αξιόπιστε πληροφορίε οι οποίε είναι συνεπεί και επαληθεύσιμε. Θέλουμε περιβαλλοντικέ ετικέτε πιο διαφανεί και φυσικά πιο κατανοητέ. Η οδηγία δεν θα δημιουργήσει μια ενιαία πράσινη ετικέτα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, θα εναρμονίσει τι απαιτήσει που ισχύουν για τα 230 περιβαλλοντικά σήματα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Αν μια εταιρεία δεν συμμορφωθεί με του κανόνε και συνεχίσει να χρησιμοποιεί ετικέτε greenwashing, θα αντιμετωπίσει κυρώσει όπω χρηματικά πρόστιμα, κατάσχεση εσόδων και αποκλεισμό από δημόσιε συμβάσει. Το επίσημο οικολογικό σήμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ισχύει από το 1992 θα εξαιρεθεί από του κανόνε επειδή συμμορφώνεται ήδη με τα κριτήρια επαλήθευση. Μένει να δούμε αν Κοινοβούλιο και Συμβούλιο θα συμφωνήσουν με την Κομισιόν.